γερασμένα από τον Άγιο Νικόλαο τον Παπάσιλα, και σας παρακαλώ πάρα πολύ να πείτε δύο λόγια στην Παναγία ξεχωριστά από όσα είπατε, να μου ανοίξετε το μυαλό και τη μνήμη, να μεταβρεθούν όπως πρέπει και να μπουν στις αποθήκες σας μέσα. Έχουμε παρατηρήσει να καταλάβουμε τι αξία έχουν οι καρποί που παράγονται από τις γης, τα φυτά και τα δέντρα. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Αν δεν ήσαν οι καρποί, το δέντρο θα ξεραινόταν. Η φύση θα νεκρωνόταν, θα περιερχόταν σε μαρασμό και επομένως νέκρα από εκεί και πέρα. Ο καρπός είναι η αναγέννηση της φύσης, είναι η ανανέωση της φύσης. Εμείς λέμε στην Παναγία και ευλογημένος ο καρπός της θυγής. Βλέπετε, για καρπό μιλάμε, γιατί ο Κύριος είναι καρπός, όπως όλοι μας είμαστε καρποί. Αλλά ο Κύριος είναι ο ευλογημένος καρπός της χιλίας της Παναγίας. Η Παναγία έφερε τον καρπό που ανανέωσε, αναζωογόνησε και κράτησε τη φύση στη ζωή που, που είχε περιέλθει σε μαρασμό. Να ακούσουμε τι λέει ο Δαβίδ. Πάντες εξέκλειναν άμα εχριώθησαν. Όλοι οι άνθρωποι εξέκλειναν, τράβηξαν στραβό δρόμο αφού αχριώθηκαν και ουκ έστειν ο εξητών, και δεν υπάρχει εκείνος που ζητάει το Θεό. Αυτή ήταν της γης η παρουσία πριν τη γέννηση της Παναγίας. Η Παναγία παρήγαγε σαν καινούριο φύραμα. Δεν έμοιαζε καν η Παναγία με όλο το φύραμα που είχε περάσει, το ανθρώπινο, και με το φύραμα που ζούσε στην εποχή της, καθόλου όμοια. Αφού γράφει ο Άγιος Νικόλαος ότι παρόλο ότι ζούσε σε έναν κόσμο εντελώς αμαρτωλό, δεν ζούσε μέσα στον κόσμο, αν και ζούσε μέσα στον κόσμο. Είχε ολοκάθαρο το μυαλό. Ήταν καινούριο φύραμα, όχι παλαιό φύραμα, ώστε με αυτό το καινούριο φύραμα ζυμώθηκε από τον καρπό της ολόκληρη η οικουμένη, όσοι δέχτηκε το καινούριο ζυμάρι. Γιατί υπήρχε και παλιό ζυμάρι που δεν δέχτηκε το ζύμωμα με το καινούριο φύραμα του Ιησού Χριστού. Όπως και σήμερα δεν το δέχεται. Είναι λοιπόν η Παναγία το νέο φύραμα που ανανέωσε την πλάση και έφερε καινούρια γη, καινούρια γη ονοών νοήτων. Τι κρίμα, τι κρίμα να έχει ο άνθρωπος άγνοια από τα Θεία Νοήματα, και εφόσον έχει άγνοια να μην κάθεται να ακούσει το Λόγο του Θεού που ανοίγει τα μάτια και που δεν είναι το Κήρυκα. Ο Κήρυκας είναι ασήμαντος, δεν είναι τίποτα, μα ο Λόγος του Θεού είναι ο Θεός ο ίδιος. Η Παναγία λοιπόν είναι η άρουρα, όπως λέμε στους χαιρετισμούς μέσα, σημαίνει γη, σημαίνει, αλλά αγεώργητη,
από άνθρωπο, που δεν χρειάστηκε άνθρωπος σε αυτή τη γη, την Παναγία μας, να σπείρει. Έσπειρε ο ουρανός. Και αυτή η σφορά ανανέωσε την πλάση. Είπαμε, ο καρπός είναι η ζωή της κτήσης, της υλικής. Αν αφαιρέσουμε τον καρπό, νέκρωσε η φύση. Αν αφαιρέσουμε το σπόρο της Παναγίας και την Παναγία από τη μέση, πάει η πνευματική κτήση, χάθηκε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ξέρετε κάτι? Δεν ωφέλησε μόνο εμάς η Παναγία και τους αγγέλους. Οι άγγελοι, τη γνώση που απέκτησαν με τη γέννηση της Παναγίας και του Χριστού, δεν την είχαν, διεύρυναν τη γνώση και έγιναν σοφότεροι από τις απρίν. Το λένε και τα κείμενα, το λέει και ο Άγιος που διάβαζα σήμερα, για να σου πω δύο λόγια. Η Παναγία έκανε σοφότερους τους αγγέλους. Γιατί οι άγγελοι μετέφεραν μήνυμα, αλλά ευλογημένος, είσαι ευλογημένη Παναγία, είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, και ευλογημένος, ήταν πως η κοιλία σου, που να παίξει τον κόσμο. Δεν το ήξερε αυτό πριν ο Άγγελος, το πήρε όταν έπρεπε να έρθει το μήνυμα και το φέρε. Εκ των υστέρων, όταν πήρε το μήνυμα και ήρθε και η γέννηση, είπαν δόξα υψίσει Θεό, τότε οι έγκριοι κατάλαβαν. Τι κατάλαβαν? Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή τι είχε σχεδιάσει ο Θεός για να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό δεν το ήξερε οι άγγελοι. Το έμαθαν τότε που έφερε ο Αρχάγγελος και πηγαίνει το μήνυμα στην Παναγία και που πηγαίνει. Όχι μόνο οι άγγελοι, αλλά και οι ουρανοί. Γιατί καινούς ουρανούς και καινή γη, δηλαδή καινούριους με αλφαγιώτα ουρανούς, αυτούς που βλέπουμε τώρα, πυρί ριζιδών παρελεύσονται. Με φωτιά θα περάσουν, θα καθούν από τη ρίζα τους, από το γεννησιμιό τους. Και τι κάνουμε? Καινούς ουρανούς, καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, σύμφωνα με το επάγγελμά του, με την υπόσχεση του Κυρίου, περιμένουμε. Πώς θα γίνονταν αυτά? Πώς εμείς θα γινόμαστε καινούριοι και θα ανεβαίναμε στον ουρανό? Όπως μπήκε ο ληστής μαζί με τον Κύριο και κάθισε πάρεδρος του Κυρίου ο ληστής στον Παράδεισο, πώς θα γίνονταν όλα αυτά χωρίς την Παναγία? Έφερε η Παναγία, αφού κοιτάξτε δείτε κάτι, στη βάση του Κυρίου σχίστηκαν οι ουρανοί, κατέβηκε το υπεριστερά, το πνεύμα του Άγιου, και έφερε το φως στον κόσμο και φώτισε τον κόσμο. Χωρίς την Παναγία δεν θα είχαμε τον Κύριο, δεν θα είχαμε το πνεύμα του Άγιου, θα ήταν άγνωστα η Θεία Οικονομία, άγνωστα εντελώς. Και εμείς θα είμαστε δυστυχισμένα όντα, εντελώς δυστυχισμένα, χωρίς Θεό, άθεοι, χωρίς Θεό, εν το κόσμο. Θα μας έτρωγε το σκοτάδι, η μαυρίλα, ο άδης, γιατί έτσι ήταν ο κόσμος, ήταν σκέτος άδη, σκέτη κόλαση, όπως πάνε να κάνουν τον κόσμο σήμερα, αυτοί χωρίς τον Κύριο θέλω να το πετάξω στην άκρη. Δεν θα μπορέσουνε. Είχαμε χτες Κυριακή. Ας τη βγάλουν από τις, μπορούνε. Έχει σφινωθεί η Κυριακή σε όλους τους λαούς της γης. Ας μην πιστεύουν στον Κύριο. Η Κυριακή είναι Κυριακή. Την έφερε ο Κύριος και η Παναγία μας. Είναι δώρο του Θεού. Και ο Κύριος και η Παναγία. Γιατί δεν είχαμε εμείς να δώσουμε πιο άξιο, πιο άξια όντα από την Παναγία και τον Κύριο βέβαια στο Θεό, για να μας σώσει ο Θεός από την αμαρτία. Αδελφοί μου, ένας είναι ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, δεύτερος είναι ο Κύριός μας και αμέσως μετά είναι η Παναγία.
Αν το καταλαβαίνουμε, που ερωτήσουμε και τις λέμε και σε μεσήτρια λέγω προς το φιλάνθρωπο Θεό. Σε παρακαλώ, μη με αφήνεις, το λέμε όλοι μας με την καρδιά μας και με το στόμα μας. Αμήν. Διευκόν τον Αγίον τον Πατέρα.